έναρξη της αναμέτρησης στο Τσίριο Στάδιο. ΑΕΛ Δόξα, προτελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος ΣΥΤΑ, 31η. Αντενών με τον Μελιτσιάνο. Μαρόσα στην περιοχή, δεξιά ο Τσέποβιτς, κρατά μπαλά, δίνει έξω Παπαφώτη στο πρώτο σούτ. Πάνω από την εστία. Ξέρω αν υπήρχε κάποιο χέρι στην περιοχή της Δόξας. Υπάρξει μελέτη της φάσης από το δεύτερο λεπτό. Λοιπόν, και τώρα θα πάει να δει κιόλας την φάση ο Δημήτρης Κουμή. Μετά από ένα τετράλεπτο περίπου. Λοιπόν, αυτή η φάση εξετάζεται. Αν θα δοθεί πέναλτι εδώ στο χέρι που κάνει ο Καραμανόλης. Πάντως κάνει μια μικρή κίνηση, τον βλέπουμε. Χτυπάει, είναι σε μικρή απόσταση, αλλά κάνει κίνηση προς την μπάλα ο Καραμανόλης. Και να δούμε αν αυτό στοιχίσει την παράβαση για την Δόξα, το πέναλτι για την ΑΕΛ. Λοιπόν, η απόφαση είναι πέναλτι. Μελιτσιάνο εκτελεί, 1-0 η ΑΕΛ. Στο 7. Με τον Μολδαβό να σκουράρει το 5ο του γκολ και να δίνει προβάδισμα νωρίς για την ομάδα της Λεμεσού. Εδώ σε επανάληψη η εκτέλεση του πέναλτι. Στο κέντρο της εστίας πήγε ο Μιλιτσιάν. Θα το δούμε εδώ από καλύτερη λήψη, έτσι. Στο κέντρο ακριβώς. Φάουλ με τον Εμπραλίτζε. Δηλαδή Δόξα εκτελεί στην περιοχή. Περνάει μπάλα, ευκαιρία, μπαίνει 1-1. Η Δόξα εσωφαρίζει στο 21 με τον Πορτογάλο, τον Μπένι. Τέταρτο γκολ φέτος. 1-1 στο 21. Εδώ στην εκτέλεση φάουλ. Η μπάλα με κάποιο τρόπο θα καταλήξει στον Μπένι. Θα την πλασάρει στην εστία του Μέγερη. Τον Καραμανόλη μπάλα πήγε στον Μπένι. 1-1 ισοφαρίζει Δόξα. ΑΕΛ με τον Έουλερ. Εκτελεί ο Έουλερ. Κεφάλι 2-1 η ΑΕΛ. Τεξέιρα. 2-1 στο 31. Στο κόρνερ του Έουλερ, κεφαλιά από τον Τεξέιρα. Καμία τύχη για τον Σισκόφσκι. 2-1 η ΑΕΛ στο 31 με την κεφαλιά του Αντρέ Τεξέιρα. Στο μεταξύ η ΑΕΛ έχει κερδίσει το φάουλ με τον Παπαφώτη και τον Έουλερ. Παπαφώτης απευθείας έξω πάει μπάλα. Μαρόσα. Αριστερά ο Έουλερ που έχει πολύ χώρο. Θα γυρίσει, ευκαιρία, δεν μπορεί ο Μιλιτσιάν. Έβγαλε άμυνα ο Καραμανόλης. Νταβόρ. Σέντρα στην περιοχή. Αλλά προς τα έξω. Έουλερ με την μία έξω η μπάλα. Καλή φάση για την ΑΕΛ. Στρέφει στον Κοβάσεβιτς. Τραϊτσεύσκι μπαίνει και Κοβάσεβιτς. Όμορφο το τριγωνάκι εκεί από τους παίχτες της Δόξα. Το σούτο Μέγερη διώχνει. Έχει πάει αριστερά ο Φασουγιώτης. Μπαίνει. Θα κάνει σούτ σέντρα. Σούτ ήταν. Υπάρχει offside. Εκτελεί ο Τσέποβιτς στο τείχος. Δεύτερο σούτ είναι καλό έξω. Καλό σούτ από τον Τσέποβιτς. Ο Παντελίδης. Θα δούμε όμως. Και έχει πάει ο Τσέποβιτς απέναντι από τον Τσισκόφσκι θα περάσει. Πέφτει. Πέναλτι offside. Υπάρχει νωρίτερα. Οπότε δεν υπάρχει πέναλτι. Εδώ. Ναι. Κόρνερ. Δεύτερο συνεχόμενο για την ΑΕΛ. Παπαφώτης. Εκτελεί, καλή εκτέλεση. Βγαίνει και δεν βγαίνει ο Σισκόφσκι. Μπάλα χτυπάει στο δοκάρι και καταλήγει στα χέρια του. Δεν θα περάσει η προσπάθειά του. Η μπάλα πάει στον Μπαλτέ. Θέλει να κάνει μόνο στην προσπάθεια. Ψάχνει τον Τσέποβιτς. Ευκαιρία πάει να δημιουργηθεί με τον Ανδρέου. Να το 3-1. Όμορφο γκολ για την ΑΕΛ. Στο 89 με τον Άγγελο τον Ανδρέου. Ξεκίνησε η φάση από τον Μπαλτέ τον Τσέποβιτς και τον Ανδρέου να τελειώνει όμορφα την φάση στην ασίστ του Τσέποβιτς και με το αριστερό ο Άγγελος ο Ανδρέου στέλνει την μπάλα στα δίκτυα του Σισκόφσκι. 89 λεπτά παιχνιδιού. ΑΕΛ Δόξα 3-1. Και στους 23 χωρίς να έχει ιδιαίτερη σημασία φυσικά. Εδώ με την προσπάθεια του Ντρόλε. Ευκαιρία, τη στέλνει έξω. Μέγερη απομακρύνει. Τέλος αγώνα. ΑΕΛ Δόξα 3-1 στο Τσίριο. Επιστρέφει στις νίκες η ΑΕΛ μετά από δύο ήττες.